και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε τελικό είναι από τον Κριστιαν Γκολομέφ στα 50 ελεύθερο των ανδρών. Έχουμε και τον ημιτελικό του Απόστολου Χρήστου σε περίπου μία ώρα από τώρα για να πάρει την πρόκληση στα 50 ήπιο. Στην κούρσα της μιας ανάσας, ο Κριστιαν Γκολομέφ βρίσκεται για πέμπτη φορά σε έναν τελικό και σε πολύ λίγο θα δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του. Ο Ράιαν Χέλντ κολυμπά στην 8η διαδρομή και ένατος μπήκε στον τελικό μετά την απόσυρση του Λιέντο του Καναδού. Πέρσι ήταν μόνο στις σκυτάλες, φέτος και σε ατομικό αγώνισμα. Έδωσε αγώνα κατάταξη μάλιστα με τον Μπούχοφ και κέρδισε Αμερικανός. Πέμπτος τελικός σε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα στα 50 ελεύθερο για τον Κριστιαν Γκολομέφ. Ένα μετάλλιο αυτό του 2019 ασημένιο για τον κορυφαίο Έλληνα σπρίντερ. Λεωνάρντο Ντεπλάνο, ο Ιταλός, στην 7η διαδρομή, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης πέρυσι, 24 ετών, 21-60 είναι το ατομικό του ρεκόρ. Ο Τζόρνταν Κρούξ από τα νησιά Κέιμαν έγραψε ιστορία πέρυσι, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων από αθλητή που προέρχεται από τα νησιά Κέιμαν. Ο Άιζακ Κούπερ συνήθως κάνει ήπτιο, θα τον δούμε και λίγο αργότερα στο 50 ήπτιο στον ημιτελικό. Τώρα δοκιμάζει και την ικανότητά του στο ελεύθερο. Ο Μπέντζαμιν Πράουντ, ένας σπεσιαλίστας στα 50, πέρασε με 21-61. Κάτοχος του τίτλου και πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στην Ρώμη. Τσακ Αλέξη, ο δεύτερος Αμερικανός αυτής της κούρσας στα 100 ελεύθερο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, αν και αγωνιζόταν στην 8η διαδρομή, ενώ στην 4η διαδρομή ο ταχύτερος όλων είναι ο Κάμερον Μακιβόη, έκανε 21-25 στον ημιτελικό, τον φέρνει στην 8η θέση των κολυμβητών με την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Αυτή είναι η οκτάδα στα 50 ελεύθερο των ανδρών, με τον Κριστιαν Γκολομέφ να κολυμπά στην πρώτη διαδρομή. Ο Μακιβόη, ο Αυστραλός, σε παγκόσμιο έχει μετάλλια μόνο στις σκυτάλες, το ίδιο και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Κριστιαν Γκολομέφ, πιστός στο ραντεβού του με την ιστορία, βρίσκεται σε έναν ακόμη τελικό παγκοσμίου πρωταθλημάτος. Γκολομέφ που επέστρεψε και εγκαταστάθηκε οικογενειακός πλέον στην Ελλάδα. Έκανε 21-85, την καλύτερη επίδοση φέτος για τον ίδιο. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 21-44. Γκολομέφ είναι στην πρώτη διαδρομή. Πολύ δυνατός ο Κρούξ, θα έλεγα εκρηκτικός στην εκκίνησή του. Ο Γκολομέφ πάει καλά, πολύ καλύτερα όμως ο Μακιβόη από την τέταρτη διαδρομή. Καλά πάει και ο Χέλντ. Κρούξ με τον Γκολομέφ, πρώτος θα είναι ο Μακιβόη, με δεύτερο τον Αλέξη, τρίτο τον Πράουτ, με τον Γκολομέφ να είναι 7ος, 21-82 ο χρόνος για τον Κριστιαν. Κατεβάζει ακόμα περισσότερο την καλύτερη φετινή του επίδοση, αλλά αυτή δεν είναι ικανή για να τον φέρει κοντά στο βάθρο. 21-06 για τον Κάμερον Μακιβόη με ρεκόρ Οκεανίας. Αυτό είναι το πρώτο του μετάλλιο σε 50 ελεύθερο και το πανηγυρίζει έξαλλα ο Αυστραλός Τζακ Αλέξη. Ο Αμερικανός είναι στην δεύτερη θέση, 21-57. Και στην τρίτη, είπαμε, ο σπεσιαλίστας ο Μπέντζαμιν Πράουντ με 21-58. Ο Γκολομέφ βγήκε πρώτος από όλους μετά την εκκίνηση, με τον Κρούξ δίπλα του, αλλά δεν ήταν αρκετό για να τον φέρει πολύ κοντά στα μετάλλια. Κάνει 21-82 ο Γκολομέφ,
αλλά ο νέος βασιλιάς του σπριντ, της κούρσας της μιας ανάσας, είναι ο Κάμερον Μακιβόη. Με δεύτερο τον Αλέξη, τρίτος ο Πράου, τέταρτος ο Κούπερ, πέμπτος ο Χέλτ, έκτος ο Κρούξ, έβδομος ο Γκολομέφ και στην